Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι η πιο ολοκληρωμένη πλευρά του μοτοσυκλετισμού είναι το ταξίδι και η εξερεύνηση. Ανδιαφυσβήτητα ένας από τους ανθρώπους που πρεσβεύουν την ταξιδιωτική μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα είναι ο Κωνσταντίνος Μητσάκης. Εμείς βρεθήκαμε και μιλήσαμε μαζί του στην Αντέλη Μοτοτούρινγκ για το πρόσφατο ταξίδι του των 6.500 χιλιόμετρων που έκανε με Honda CRF 250 Rally από την αρχαία Ολυμπία μέχρι τη Χειροσίμα. Ανέκαθεν η αρχαία Ολυμπία ήταν έμπνευση για πάρα πολλούς λαούς. Συγκεκριμένα στο προάβλιο χώρο του Δημαρχείου βρίσκεται η τέφρα ενός πολύ γνωστού Ιάπωνα φιλόσοφου, ο οποίος όταν πριν πεθάνει θέλησε να θαυθεί σε αυτό το σημείο, στο προάβλιο χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, λίγο πριν την είσοδο στο στάδιο. Όπως τα Ολυμπιακά ιδεώδη τα γνωρίζουμε όλοι, αυτά ακριβώς διαπραγματεύεται το ταξίδι που ξεκίνησε από την αρχαία Ολυμπία και έφτασε στην Χειροσίμα. Ξεκινάω συγκεκριμένα από αρχαία Ολυμπία, γιατί η κοινότητα του Ολυμπισμού, των Ολυμπιακών Αγώνων, μου έδωσε ένα μήνυμα φιλίας, ειρήνης, το οποίο έπρεπε να παραδώσω στον Δήμαρχο της Χειροσίμα και κατ' επέκταση στους κατοίκους αυτής της μαρτυρικής πόλης, της οποίας στην ιστορία όλοι γνωρίζουμε. Θα έλεγα ότι ήταν ένα διαφορετικό ταξίδι, γιατί πλέον είχα υπομεστεί το ρόλο ενός δίτροχου αγγελιοφόρου της ειρήνης. Πέρα από την περιπέτεια του δρόμου που κάθε ταξίδι προσφέρει, το ότι ήμουν κομιστής ενός μηνύματος φιλίας και αδελφοσύνης των λαών μου δίνει ένα ιδιαίτερο βάρος και μια πιο μεγάλη ευθύνη όσον αφορά στο να εκτελέσω όλο αυτό το ταξίδι. Ήταν 16.650 περίπου. Τα δύσκολα χιλιόμετρα ήταν χιλιόμετρα μοναξιάς, χιλιόμετρα περαδοσύνης που η σιβηρική γη μου πρόσφερε απλόχερα, γιατί όταν ταξιδεύεις και για τις 2-3 ώρες πάνω στη μοτοσυκλέτα δεν βρίσκει κανένα ίχνος ζωής. Είσαι μόνος σου, συνομιλείς με τη φύση και ελάχιστα με τους ανθρώπους. Αυτό φυσικά θέτει σε δοκιμασία και τα δικά μου τα ψυχικά όρια. Ιδιαίτερης δυσκολίας ο δρόμος σαν διαμόρφωση και σαν θα έλεγα διαδρόμη δεν είχε, γιατί το 90% της διαδρομής τουλάχιστον στη Σιβηρία ήταν ευθεία. Αυτό που γέμισε το σκληρό δίσκο στο μυαλό μου ήταν πιο πολύ η απόβαση μου στην Κορεατική Χερσόνησο και ιδιαίτερα στη Νότια Κορέα, μια χώρα η οποία με φιλοξένησε για πρώτη φορά και όντως με εξέπληξε. Και φυσικά το τέλος της αποστολής μου, όταν ανήμερα στις 6 Αυγούστου του 2018, βρέθηκα στη Χειροσίμα, στο χώρο της τελετής που γίνεται κάθε χρόνο και για την ρήψη ατομικής βόμβας, και παρέδωσα με τα χέρια μου το μήνυμα του Δημάρχου της Αρχαίας Ολυμπίας στον αντίστοιχο Δημάρχο της Χειροσίμα. Νομίζω αυτό το ταξίδι είχε ένα μοναδικό μήνυμα, ένα στόχο και ένα λόγο να γίνει. Δεν νομίζω ακριβώς το ίδιο ταξίδι για τον ίδιο λόγο και το ίδιο βενζινικές να ξαναγίνει. Υπάρχει ένας λόγος. Πιστεύω μέσα στο χρονικό διάστημα των επόμενων 2 μηνών να καταλήξω στο που θα μπορέσω να πάω το καλοκαίρι του 2019.